Σήμερα κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα, αυτή τη φορά από θέση αντιπολίτευσης. Είμαστε εδώ σε μια πλατεία ανοιχτά για να πούμε τη γνώμη μας για όσα βλέπουμε το τελευταίο δεκαήμερο, το πρόσφατο, αυτό το δεκαήμερο. Βεβαίως δεν είχαμε αυταπάτες, εξάλλου η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά είχε πει όλο το πολιτικό σχέδιο, είχε περιγράψει με ακρίβεια θα έλεγα και το ιδεολογικό της πλαίσιο αλλά και τις πρώτες κινήσεις. Και δεν ήταν τυχαίο, δεν είναι τυχαίο ότι οι πρώτες κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας έχουν να κάνουν με αυτό που η ίδια είχε ονομάσει ζητήματα τάξης και ασφάλειας. Ποια είναι τα ζητήματα αυτά? Είναι αυτά που εξήγηλε και τις πρώτες αυτές μέρες, που ξεκινάει, αρχίζει από το άσυλο στο πανεπιστήμιο και συνεχίζουμε με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, με τις φυλακές, που όλα αυτά, δηλαδή και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, αλλά και τα ζητήματα που αφορούν τη δικαιοσύνη, περνούν από τη δικαιοσύνη, από το μεταναστευτικό, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή στην καταστολή. Αυτό είναι το μήνυμα που η Νέα Δημοκρατία στέλνει. Και για να γίνει κατανοητό τι κάνει η Νέα Δημοκρατία απολύτως, να πω το εξής, ότι περνούν στο Προστασίας του Πολίτη ακόμα και οι επιμελητές ανηλίκων, το νοσοκομείο των φυλακών και το ψυχιατρίο των φυλακών, δηλαδή ζητήματα που κατεξοχήν έχουν να κάνουν με την πρόνοια, είτε με την πρόνοια είτε με ζητήματα με δομές υγείας, περνούν στην αστυνομία. Αυτό από μόνο του είναι σαφές ως μήνυμα και δείχνει τι ακριβώς θα συμβεί και την επόμενη περίοδο. Πώς δηλαδή η νεοφιλελεύθερη λογική και πολιτική στα ζητήματα που αφορούν την οικονομία δένονται απολύτως με την καταστολή, με τη λογική της καταστολής. Αυταρχισμός και σκληρός απόλυτος νεοφιλελευθερισμός. Αυτή είναι λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας. Το ζητούμενο είναι τι θέλουμε να κάνουμε εμείς στη νέα φάση, στη νέα πραγματικότητα, από αυτή τη θέση που είπα στην αρχή, από τη θέση της αντιπολίτευσης. Και αυτή η αντιπολίτευση δεν μπορεί παρά να είναι άμεση. Δεν έχουμε δυστυχώς χρόνο για αναστοχασμό και συζητήσεις και εσωστρέφεια. Άμεση, να είναι προγραμματική, να είναι μαχητική, να είναι δομική θα έλεγα και ασφαλώς κινηματική. Γι' αυτό και η πρώτη μας κίνηση είναι μια ανοιχτή εκδήλωση σε μια μεγάλη, γνωστή, φιλική και αγαπημένη πλατεία, την πλατεία Αυδή.